πρακτορείο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή η κυβέρνηση επιμένει στην γρήγορη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, το ίδιο λένε και οι ξένοι, αλλά κανείς δεν βάζει χρονοδιάγραμμα. Ποιο είναι το χρονικό ορόσημο μέσα στο οποίο η κυβέρνηση προτείνει ή είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ο χρονικός ορίζοντας? Υπάρχει ένα σχεδόν συμφωνημένο πλαίσιο. Έγινε μια συζήτηση γι' αυτό χθες. Η πρόταση η οποία μπήκε χθες είναι, αφού τελειώσει αυτής της εβδομάδας η διαδικασία, δηλαδή θα γίνουν μια πρώτη συζήτηση των θεσμών με τους αντίστοιχους υπουργούς. Στη συνέχεια θα φύγουν για περίπου μια εβδομάδα και θα επανέλθουν για δύο εβδομάδες, όπου και ο στόχος είναι να τελειώσει η διαδικασία. Δηλαδή όλο αυτό να αφορά το Φεβρουάριο, ούτως ώστε μέσα στο Μάρτιο να έχουμε την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο και εμείς από την πλευρά μας θέσαμε. Δεν υπήρξε κάποια αντίρρηση σε αυτό. Ωστόσο εκτιμώ ότι το τελικό χρονοδιάγραμμα θα αποτυπωθεί ίσως όταν θα τελειώσει αυτός ο πρώτος κύκλος, εκτιμώ προς την Παρασκευή. Μετά θα γυρίσω από εκεί. Είμαι ακόμη λίγο από εδώ. Ήθελα να σας ρωτήσω αν σας εξέπληξε χθες η στάση των θεσμών, από την άποψη ότι μάθαμε ότι έβαλαν στη συζήτηση και το φορολογικό, ενώ γνωρίζαμε ότι αυτό δεν αποτελεί μέρος της πρώτης αξιολόγησης, και φαίνεται ότι πάτε σε μια πακέτο λύση τώρα μέχρι το Μάρτιο. Έχετε προετοιμαστεί γι' αυτό ή σας έπιασαν στον ύπνο? Δεν έγινε κάτι ξαφνικό χθες, πραγματικά. Γνωρίζουμε όλοι ότι η συζήτηση για την πρώτη αξιολόγηση και ως προαπαιτούμενο για την πρώτη αξιολόγηση περιέχει το ασφαλιστικό, τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, το ταμείο, τους όρους για το καινούργιο ταμείο και βεβαίως ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για το 16, 17 και 18. Όσον αφορά το κομμάτι αυτό, δηλαδή το δημοσιονομικό, έγινε και εκ μέρους μας πρόταση να προηγηθεί ως συζήτηση, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα κρίνει και επόμενες συζητήσεις, οι οποίες αν λυθούν τα δημοσιονομικά, όπως και το ασφαλιστικό έχουμε προτάξει να είναι πρώτο, τα υπόλοιπα ζητήματα θα είναι πιο εύκολο να δρομολογηθούν. Όταν λέμε δημοσιονομικό, αυτό το οποίο ήταν επίσης γνωστό, δεν μας εξέπληξε κάτι, είναι ότι υπάρχουν και όρια από τη Συμφωνία του Καλοκαιριού, η οποία δεν είναι πολύ ευχάριστη, ωστόσο για την επόμενη τριετία εννοώ. Ωστόσο η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ακολουθήσει, όπως αντίστοιχα έγινε και με το ασφαλιστικό, μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση που θα περιέχει τις δεσμεύσεις της συμφωνίας και τα δημοσιονομικά μεγέθη τα οποία θα συμφωνηθούν, με στόχο να περάσουμε σε ένα προοδευτικό φορολογικό σύστημα, το οποίο φιλοδοξούμε, στοχεύουμε να είναι και σταθερό, προκειμένου από τη μία πλευρά να γίνει πιο μεγαλύτερη αναδιανομή, δηλαδή να επιβαρυνθούν περισσότερο από αυτό αυτοί που αντέχουν περισσότερο στην κρίση και αυτοί που μπορούν περισσότερο, δηλαδή τα ανώτερα οικονομικά στρώματα, με ελαφρύνσεις προς τα κατώτερα οικονομικά και τα μεσαία στρώματα. Επομένως υπάρχει παράλληλη μία συζήτηση, όπως το αντιλαμβανόμαστε, όταν μιλάμε για τα δημοσιονομικά, προφανώς είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν υπάρχει όμως έκπληξη. Αυτό το οποίο διατυπώθηκε και ήταν, αν υπάρχει φορολογικό νομοσχέδιο για τους αγρότες, αυτό όπως έχει επισημανθεί και τις προηγούμενες μέρες, δεν υπάρχει σε αυτή τη συζήτηση. Είναι κάτι το οποίο θα δομηθεί αργότερα. Κύριε Μακρυγιάννη. Μακρυγιάννης από Πρώτο Θέμα. Κύριε Γεροβασίλη, σας άκουσα να λέτε δύο φορές για πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, που με αιχμή ίσως τις αγροτικές κινητοποιήσεις, την εκμετάλλευσή τους κτλ., βάλουν και πλήττουν την κυβέρνηση. Βλέπετε πίσω από αυτές τις τελευταίες κοινωνικές αντιδράσεις, βλέπετε κάποια προσπάθεια να υπονομευθεί η κυβέρνηση, να πέσει η κυβέρνηση, να πάμε σε κάποια οικουμενική, να πάμε σε κάποιο άλλο σχήμα, και αν μέσα σε όλο αυτό το πλάνο η κυβέρνηση εξετάζει κάποια λύση? Για παράδειγμα, ακούμε ακόμα και για εκλογές ότι αν τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο κτλ.
Ευχαριστώ. Από το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας, δεν υπάρχει κανένα σενάριο εκ μέρους μιας νεοεκλεγής με πρόσφατη νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό κυβέρνησης για σενάρια εκλογών. Και όχι γιατί αυτό θα ήταν πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ, το αντιλαμβάνεστε. Αλλά αυτό θα είναι πρόβλημα για τη χώρα και για τον ελληνικό λαό. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ένα σταθερό οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον και εδώ οι εκλογές θα τορπίλιζαν μια τέτοια διαδικασία. Επομένως, τέτοια σενάρια δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχει και σενάριο οικουμενικής κυβέρνησης διαψεύδεται σε όλους τους τόνους διαστόματος πρωθυπουργού, αλλά και όλων όσων από εμάς ρωτήθηκαν. Σας είπα όμως και στην αρχική μου τοποθέτηση ότι διαβλέπουμε κάποιους να προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν ακόμη και τις αγροτικές κινητοποιήσεις που διαχώρισα σαφώς την αντίληψή μας για αυτές, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κλίμα αποσταθεροποίησης, φόβου, τρόμου ότι μπορεί να μας συμβούν και άλλα χειρότερα. Ο κύριος Σιδέρης. Στο τελευταίο... Το πήγαμε με σίγμα, Σιδέρης. Στο τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα το εκμέρετε ότι έχουν παρισφρήσει άσχετα στοιχεία που προσπαθούν να δημιουργήσουν αναταραχή, φόβο και τρόμο. Ό,τι και μάλιστα κάνει εντύπωση όταν για σας πέρυσι ως τέτοιες μέρες όλοι αυτοί ήταν απλώς αγανακτισμένος λαός. Εντάξει. Ήμουν πολύ σαφής νομίζω στην αρχική μου τοποθέτηση ότι αντιλαμβανόμαστε το αγροτικό κίνημα και την αγωνία των αγροτών να μην τους συμβούν και άλλα χειρότερα σαν αυτά τα οποία τους συμβαίνουν 5 χρόνια τώρα και τους έχουν φτάσει στα όρια τους και όχι μόνο τους αγρότες. Αντιλαμβανόμαστε αυτή την κοινωνία και την ανασφάλεια η οποία ενδεχομένως υπάρχει να μην τους συμβούν και άλλα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κινητοποιούνται διεκδικώντας το δικαίωμά τους να προστατεύσουν και να προστατεύσουν το εισόδημά τους αλλά και τη δραστηριότητά τους, το οποίο είναι πλήρως αντιληπτό εκ μέρους μας. Η κυβέρνηση εργάζεται σταθερά όχι μόνο στο κομμάτι του ασφαλιστικού συστήματος που αφορά τους αγρότες αλλά και μιας πολιτικής η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στον πρωτογενή τομέα στα πλαίσια της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας με μια σειρά πολιτικών που εφαρμόζονται και θα εφαρμοστούν, έχουν αναγγελθεί από τον αρμόδιο υπουργό τον κύριο Αποστόλου αυτά, ένα σχέδιο προκειμένου να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Αυτό είναι το βασικό των κινητοποιήσεων. Απ' την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε ομάδες, όχι παντού, να προσπαθούν να τορπιλήσουν το διάλογο με προβοκατόρικη πραγματικά στάση, τορπιλίζοντας με βίες πολύ συχνά συμπεριφορές, οι οποίες δεν αρμόζουν στο κίνημα. Δεν τις έχουμε δει και παλιότερα. Τα κινήματα εδώ, εμείς είμαστε άνθρωποι των κινημάτων, έχουμε ζήσει σε όλες τις στιγμές. Αυτά δεν υπήρχαν. Προπυλακισμοί υπουργών, προπυλακισμών ανθρώπων που μπαίνουν σε αίθουσες για να συζητήσουν, δεν είναι κάτι το οποίο τιμά την εικόνα ενός κινήματος. Και πιστεύω ότι το ίδιο το αγροτικό κίνημα έχει τον τρόπο, έχει τα όπλα για να μπορέσει να απομονώσει αυτά ακριβώς τα στοιχεία. Και βεβαίως έχουμε δει και συγκεκριμένα ονόματα και συγκεκριμένα πρόσωπα, κυρίως από ένα χώρο ακροδεξιό αλλά και φασιστικό, να προσπαθούν να δημιουργήσουν τέτοιου τύπου εμπλοκές. Και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει σαφές και από την δημόσια ενημέρωση που γίνεται και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δεν είναι δηλαδή μια δική μας αίσθηση. Επομένως, κυρία Μάνη. Είπατε πριν ότι η κυβέρνηση έχει ζητήσει να προηγηθεί η δημοσιονομική συζήτηση με το κουαρτέτο. Τώρα που έχουν πέσει πια όλα στο τραπέζι, συνδέουμε αυτή τη συζήτηση με το προσφυγικό. Για παράδειγμα, η Τράπεζα της Ελλάδας υπολόγισε το άμεσο κόστος της χώρας από το προσφυγικό στο 0,3% του ΑΕΠ. Είμαστε διατεθειμένοι πλέον να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί θυμάμαι μια παλαιότερη δήλωσή σας ότι το ένα δεν συνδέεται με το άλλο και ότι δεν κοστολογούμε τις ανθρώπινες ζωές. Άλλο το ένα όμως και άλλο το άλλο. Αυτό όπως είπατε, ότι πραγματικά τα δύο θέματα δεν τα συμψηφίζουμε. Δεν μπορούμε να συμψηφίσουμε τα ζητήματα της οικονομικής κρίσης και των δημοσιονομικών μας θεμάτων και της διαπραγμάτευσης ακόμη με το μεγάλο θέμα του προσφυγικού, των προσφυγικών κυμάτων, το οποίο όπως γνωρίζουμε όλοι είναι πρωτόγνωρα
μετά από τις πολεμικές περιόδους που έχει περάσει η Ευρώπη. Δεν γίνεται σε ψηφισμό σε καμία των περιπτώσεων. Ωστόσο, υπάρχει σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει ως χώρα πρώτης εισόδου και πρώτης υποδοχής, καλείται να αντιμετωπίσει και το έχει κάνει μέχρι σήμερα και με κόστος το οποίο δύσκολα βγαίνει από τα οικονομικά της χώρας και με την πραγματική αυτοθυσία πολιτών, ομάδων που εργάζονται και συνεισφέρουν σε αυτό. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα θέμα, το τι βοήθεια προσφέρεται προς την Ελλάδα για να αντιμετωπιστεί αυτό ακριβώς το θέμα. Και νομίζω ότι πέρα από μια δυσκολία αρχική που υπήρξε όσον αφορά τα 400 περίπου 20 εκατομμύρια τα οποία είχαμε και που όπως ξέρετε δεν ήταν για τις έκτακτες συνθήκες της προσφυγικής κρίσης, αλλά ήταν κονδύλια τα οποία είχαν συγκεκριμένους κωδικούς για έργα πενταετίας απέναντι στο μεταναστευτικό ζήτημα, υπήρξε μια τεχνική δυσκολία στην απορρόφηση αυτών των χρημάτων. Εκτιμούμε ότι στην επόμενη περίοδο θα έρθουν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλους τους μηχανισμούς χρήματα τα οποία θα στηρίξουν και παραπέρα τη χώρα σε αυτό το δύσκολο και οικονομικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί θέμα. Κύριος Αντζολέτος. Και πολλούμε. Μετά ξαναγυρνάω. Ελένη μου, Ελένη μου, μην αισθάνεσαι αδικημένη. Ήθελα, κυρία Γεροβασίλη, να ρωτήσω σχετικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα μεταξύ της κυβέρνησης και της πρώην Προέδρου της Βουλής. Και σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο Sky, επανέλαβε ότι ο Πρωθυπουργός της είχε πει πέρυσι την πιο κρίσιμη περίοδο ότι είτε δικτακτορία είτε κυβέρνηση εθνικού σκοπού μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση τότε. Θα ήθελα ένα σχόλιο συνολικά για την πρώην Προέδρου της Βουλής. Για το θέμα της κυβέρνησης, νομίζουμε ότι η συζήτηση αυτή έχει τελειώσει. Έχουν γίνει θέματα και κριτικής στάσης ανθρώπων που συμμετείχαν είτε ως βουλευτές είτε και σε άλλες θέσεις και ως υπουργοί κλπ. Στην κυβέρνηση του, πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα αυτό έχει τελειώσει. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι περαιτέρω. Και όσον αφορά την κυβέρνηση, έχει κάνει και την αυτοκριτική του απέναντι σε αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος αναζωπήρωσης τέτοιων συζητήσεων. Επειδή φωνάζεις, θα νομίσουν και οι άλλοι, Ελένη μου, ότι όποιος φωνάζει παίρνει την ερώτηση πρώτος. Άρα, θα είσαι σίγουρη ότι θα πάρεις και εσύ την ερώτηση, όπως όλοι θα προσπαθήσουμε με πολύ σύντομες τις απαντήσεις ακριβώς για να γίνει. Κουμπάκι δεν το πάτησα, εγώ δεν έχω κουμπάκια. Εδώ δεν έχω κουμπάκια εγώ. Κάτι έχει γίνει. Ο Νίκος, έχουμε ήχο. Έχουμε ήχο. Όχι νεράκι, ήχο. Νομίζω ότι θα περιμένουμε. Θα πρέπει νομίζω να, θα πρέπει νομίζω να καταγραφεί. Υπάρχει ήχος τώρα. Υπάρχει ένα πόμπ. Τουλάχιστον να πάρουμε την απάντηση. Επειδή θες να φύγεις, ναι, κάνε, αλλά δεν θα καταγράφεται ενδεχομένως. Δεν με πειράζει. Επειδή εχθές η ΕΕ έβγαλε μια απόφαση ότι σε 3 μήνες, εάν η Ελλάδα δεν ολοκληρώσει την υποχρέωση που έχει απέναντι της ΕΕ και αν δεν πούν τα πλοία, τα πολεμικά πλοία, για τον έλεγχο το προσφυγικό, κλείνουν τα σύνορα της Ευρώπης. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Εντάξει. Αρχικά να σας πω ότι νομίζω ότι είναι και το και σωστό. Επανήλθε ο ήχος. Θα ξαναπροχωρήσουμε. Γιατί δεν είχα προχωρήσει, επομένως... Εντάξει. Καλονάκη, Δημήτρα μου, Καυτοειδήσεων Ινών. Η Ευρώπη αποφάσισε ότι αν στο διάστημα των 3 μηνών η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρώσει τη δέσμευσή της και δεν βγουν τα πλοία, τα πολεμικά πλοία για τους πρόσφυγες, τότε θα κλείσουν τα σύνορα των υπολείπων χωρών της Ευρώπης. Ωραία. Έχουμε αναγνωρίσει ήδη ένα βαθμό καθυστέρησης, το οποίο οφείλεται σε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και αυτό που σας ανέφερα με τα χρήματα. Είναι επίσης δύσκολο, ξέρετε, την ίδια ώρα που προσπαθείς να σώσεις ανθρώπους, γιατί αυτό το φορτίο το έχει η χώρα μας και οι κάτοικοι των νησιών κυρίως, μαζί με ακτοφυλακή και όλους αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν με αυτοθυσία.
την ίδια ώρα προσπαθείς να κάνεις αυτό με τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα καθημερινά, υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία να είσαι εντάξει σε όλα. Σε αυτό νομίζω ότι το έχει ήδη διατυπωθεί και από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Μουζάλα. Ωστόσο, η χώρα μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις. Υπάρχει μια καθυστέρηση, υπήρξε μια καθυστέρηση όσον αφορά τη δημιουργία των hot spots, το οποίο ως αιτία και τα οικονομικά, αλλά και διάφορες γραφειοκρατικές δυσκινησίες, καλό είναι να μην τις αναφέρω εδώ τώρα, ελεγκτικά συνέδρια κλπ. Χρειάστηκε και να νομοθετήσουμε και πάλι δεν έχουμε άρση πλήρη των διαδικασιών. Και έτσι αποφασίστηκε να ενισχυθεί η προσπάθεια που και μέχρι τώρα όμως είχε συμβάλει του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προκειμένου γρήγορα να αντιμετωπίσουμε χωρίς γραφειοκρατικούς μηχανισμούς κατά το δυνατόν και να είμαστε αποτελεσματικοί. Επομένως, η χώρα μας σε όλα, πλην αυτής της καθυστέρησης η οποία σημειώθηκε, σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμη εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Στις 18 του μηνός που ο Πρωθυπουργός της χώρας θα παρευρεθεί στη Σύνοδο Κορυφής, δεν θα είναι ένας απολογούμενος για καθυστερήσεις. Αυτό είναι βέβαιο, θα γίνουν όλα όσα χρειάζονται, αλλά θα είναι ένας εγκαλόν σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι συνεπείς από την άλλη πλευρά. Και να σημειώσω ότι αυτοί που συνήθως εγκαλούν από την άλλη πλευρά είναι χώρες οι οποίες δεν έχουν κάνει το παραμικρό για να συμβάλλουν στη μεγάλη αυτή προσπάθεια αντιμετώπισης του προσφυγικού ζητήματος. Πίσω τώρα. Είπατε, αποκλείσατε πριν ότι υπάρχει στις προθέσεις κυβέρνησης το σενάριο των πρόορων εκλογών. Ωστόσο, αυτό μπορεί να προκύψει εάν η κυβέρνηση χάσει τη δηλωμένη στη Βουλή. Διότι πώς είστε τόσο σίγουροι ότι δεν θα υπάρξουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως υπό το βάρος και την πίεση που δέχονται αυτή τη στιγμή από τις κοινωνικές τάξεις να καταψηφίσουν το σχεδιασμό σας. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω εάν και με αφορμή κάποιες συναντήσεις που έχει σήμερα ο κύριος Τσίπρας, τόσο με την κυρία Γεννηματά όσο και με τον κύριο Κουβέλη, εξετάζεται τη διεύρυνση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσα από ένα προσκλητήριο είτε στο ΠΑΣΟΚ είτε στα άλλα κόμματα με τον όρο της συμμετοχής σου στην κυβέρνηση. Δηλαδή να πάμε σε αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος μέσα από ενδεχομένως ανασχηματισμό και τη συμμετοχή άλλων κομμάτων. Επαναλαμβάνω άλλη μία φορά. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση σε επίπεδο αλλαγής κυβερνητικής πλειοψηφίας. Οι συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν και με την κυρία Γεννηματά, όπως και με όποιον άλλον ζητήσει από τους πολιτικούς αρχηγούς προκειμένου να ενημερωθεί ή να συζητηθεί οτιδήποτε άλλο, διότι προφανώς εκτός από το προσφυγικό, σε μια συζήτηση πολιτικών αρχηγών γίνεται και μια μεγαλύτερη συζήτηση και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Αντίστοιχα είναι και η συζήτηση με τον κύριο Κουβέλη. Είναι μια επίσης συνάντηση η οποία εκκρεμεί περίπου από τις αρχές του, έχει συζητηθεί ότι θα γίνει και το ξέρετε από τις αρχές του Ιανουαρίου και θα γίνει αυτή η συνάντηση σήμερα επίσης. Είναι άλλο πράγμα να ζητάμε τη διεύρυνση και τη στήριξη στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία με θετικό τρόπο, δηλαδή να συνεισφέρει η αντιπολίτευση σε κρίσιμα ζητήματα που το ζητάμε διαρκώς και που θέλει ένα αντικείμενο και διαλόγου και συνένεση σε βασικά κέρια εθνικά ζητήματα όπως και η αντιμετώπιση του προσφυγικού, όπως και η μεγάλη προσπάθεια της χώρας για τη διαπραγμάτευση και πολλά άλλα. Και είναι άλλο πράγμα να ζητήσει κανείς διεύρυνση κυβερνητικής πλειοψηφίας που δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση να γίνει. Όσον αφορά για την αν διατηρείται η συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας, των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ξέρετε, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει ή ενδεχομένως έχουμε μάθει ότι συμβαίνει και έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια σε άλλες κυβερνήσεις και σε άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες που καλούνταν να ψηφίσουν και σχέδια τα οποία δεν τα είχαν δει ποτέ καν. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος διάλογος και για το ασφαλιστικό ζήτημα αλλά και για τη διαπραγμάτευση και για όλα τα σοβαρά ζητήματα διαρκής και με την κοινοβουλευτική ομάδα η οποία καταθέτει συμφωνίες, διαφωνίες προσφέροντας στο γόνιμο διάλογο τον εσωτερικό επίσης, ο οποίος είναι απαραίτητος. Δεν έχει καταγραφεί λοιπόν τίποτα το οποίο πέραν παρατηρήσεων, οι οποίες πολλές από αυτές γίνονται και δεκτές στη διαμόρφωση τελικών προτάσεων από μέρους της κυβέρνησης. Το θεωρούμε υγιές, το θεωρούμε αναγκαίο, το θεωρούμε διεκδικητικό και δεν υπάρχει
κανείς που να έχει την τάση σήμερα ή να μην συμφωνεί με τα βήματα της κυβέρνησης. Επομένως δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Η κυβερνητική πλειοψηφία είναι ισχυρή και είναι και σε συνοχή. Κυρία Κεχαγιά. Κύριε Εκπρόσωπε, συμπληρώνονται 6 μήνες από τη δεύτερη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ήθελα να σας ρωτήσω αν προβλέπετε κάποιος κυβερνητικός ανασχηματισμός. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, ούτε έχει συζητηθεί και δεν κρίνεται και αναγκαίος. Όποτε κρίνει αναγκαίο ο Πρωθυπουργός αυτής της χώρας, θα προβεί και σε τέτοιες κινήσεις. Κανείς δεν ήρθε εδώ για να μείνει για πάντα στη θέση του. Κανένας από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όποτε κρυφθεί αναγκαίο και αν και εφόσον, αυτή τη στιγμή όμως δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Έχουμε άλλα πολύ σοβαρά ζητήματα να απασχολήσουν την κυβέρνηση. Τώρα κοιτάζω προς τα πίσω. Γκαντώνα από το Κόντρα. Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Εκπρόσωπε, εάν υπάρχει η απέτηση ή η παρένεση των δανειστών των ασφαλιστικών να ψηφιστεί και από άλλα κόμματα ή αν τους αρκούν οι 153. Ευχαριστώ. Απαιτήσεις που να επιβάλλουν συνενέσεις προφανώς και δεν υπάρχουν. Έχει μεγάλη σημασία όμως με βάση την ερώτηση την οποία κάνατε να πούμε πόσο ισχυρό θα ήταν, πόσο θα ισχυροποιούνταν η διαπραγματευτική θέση της χώρας, της κυβέρνησης και τελικά των Ελλήνων πολιτών απέναντι, όπως ξέρετε, σε μια συμφωνία η οποία βεβαίως έχουμε αποδειχθεί τους όρους, βεβαίως έχει συμφωνηθεί όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, εκτός αν πίστευαν ότι δεν έχουν διαβάσει αυτή τη συμφωνία, αλλά δεν νομίζω. Αυτό το έκανε μια φορά κάποιος άλλος, το δήλωσε δημοσίως. Νομίζω ότι διάβασαν πάρα πολύ και επεξεργάστηκαν το κείμενο. Επίσης, μέσα σε όλα αυτά, εμείς έχουμε αποδεχθεί τους όρους αυτής της συμφωνίας, όπως έχουμε αποδεχθεί και την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που ξέρουμε όλοι τις θέσεις και των Ευρωπαίων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ξέρουμε τους ιδεολογικούς τους προσανατολισμούς αλλά και τους στόχους. Επομένως, οποιαδήποτε συζήτηση ενίσχυσης της διαπραγματευτικής προσπάθειας της χώρας κατά την άποψή μας κρίνεται αναγκαίο. Αυτή η κυβέρνηση σε αυτή τη διαπραγμάτευση δεν πρέπει να πάει όπως μέχρι τώρα φαίνεται μόνη της. Αυτό είναι ευθύνη και της αντιπολίτευσης αλλά φυσικά και του κινήματος το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή και στους δρόμους με όλα αυτά όσα απάντησα προηγουμένως. Κύριος Κοβέως. Αφού λέτε ότι έχετε αποδεχθεί τους όρους αυτής της συμφωνίας, η ερώτηση είναι γιατί καθυστερείτε τόσο πολύ και δεύτερον σε τι ζητάτε τελικά να σας στηρίξει η αντιπολίτευση, στη συμφωνία αυτή την οποία έχετε αποδεχθεί ή σε κάτι άλλο το οποίο διαπραγματεύεστε και δεν ξέρουμε τι είναι. Κοιτάξτε, πρώτον δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στη συμφωνία. Τα χρονοδιαγράμματα έχουν τηρηθεί επακριβώς. Άρα, στο πρώτο σκέλος σας, η απάντηση είναι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Όσον αφορά το συγγνώμη μου, είπατε... Σε τι ακριβώς να σας στηρίξει η αντιπολίτευση, τη συμφωνία που έχετε ήδη αποδεχθεί, λοιπόν, όπως λέτε, ή σε κάτι άλλο. Η συμφωνία, λοιπόν, την οποία έχουμε αποδεχθεί, δεν χρειάζεται στήριξη, διότι είναι δεδομένη και έχει ψηφιστεί. Αυτό που ήθελα, καλό θα ήταν να αποφύγει η αντιπολίτευση την υποκριτική της τάση, ότι αυτά δεν τα στηρίζει και δεν τα υπηρετεί, διότι βεβαίως και τα έχει ψηφίσει, βεβαίως και έχει συμφωνήσει και θα όφιλε με ειλικρίνεια να μιλάμε επ' αυτών και να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τους όρους, να βελτιώσουμε τις επιπτώσεις αυτής της τριετούς συμφωνίας, προκειμένου στην τριετία να βγούμε από την κρίση, αλλά να βγούμε από την κρίση με το λαό όρθιο. Και για να βγούμε με το λαό όρθιο, μετά από 3 χρόνια, όχι μόνο πρέπει να τηρήσουμε τους όρους της συμφωνίας και τα χρονοδιαγράμματά της, από πλευράς μας θα το κάνουμε όλο, αλλά έχουμε καλέσει και διαρκώς είναι ανοιχτό το κάλεσμα στην αντιπολίτευση και κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία να πει αλήθεια και να συμβάλλει σε όλα αυτά τα μέτρα που και βάζουμε προς τη διαπραγμάτευση ούτως ώστε να είναι ανακουφιστικά και να έχουν και μια ταξική μεροληψία, αλλά και όλα αυτά τα μέτρα και νομοσχέδια κτλ. Τα οποία θα κρίνονται προς το συμφέρον του ελληνικού λαού και θα αντιρροπούν
και δεσμένοι σε επιπτώσεις της συμφωνίας. Σε αυτά τους καλούμε να συνεισφέρουν. Και νομίζω ότι είναι και εθνικό καθήκον τους. Δεν νομίζω ότι κανείς εξ αυτών θα ήθελε σήμερα να μπούμε σε μια αναστάτωση της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας μέσω από σταθεροποίησης του κλίματος. Εάν όμως το σκοπεύουν αυτό, ας το πούν και αυτό ανοιχτά. Και όχι με υποκρισίες. Σήμερα η εφημερίδα των συνταξιών στο πρωτοσύλληδό της δημοσιεύει ένα ρεπορτάζ με ντοκουμέντα και με διάφορα κείμενα προσχεδίων στα ευρωπαϊκά όργανα των προηγούμενων μηνών. Και βγαίνει το συμπέρασμα μέσα από το ρεπορτάζ ότι ουσιαστικά οι Βρυξέλλες μαγείρεψαν τις εκθέσεις, αλλίωσαν τις εκθέσεις των ειδικών οι οποίοι είχαν φτάσει στην Ελλάδα για να ελέγξουν τις προσφυγικές ροές αλλά και το πώς ανταποκρίνεται η ελληνική κυβέρνηση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο σας γι' αυτό, για αυτή την αποκάλυψη. Και σε δεύτερο επίπεδο, αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιοι που απεργάζονται στις Βρυξέλλες κάποιο σχέδιο αποσταθεροποίησης της κυβερνητικής ομαλότητας με αιχμή και το προσφυγικό. Ευχαριστώ. Ναι, κυρία Ζβέρκο, είδαμε προσοχή το δημοσίευμα της εφημερίδας σας σήμερα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Πραγματικά πιστεύαμε και εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι φωνές στην Ευρώπη οι οποίοι επεξεργάζονται τέτοιου τύπου θέματα δεν έχουν σταματήσει, δεν το κάνουν φυσικά διαφανώς, δεν το κάνουν όπως όφυλαν με το όνομά τους και την υπογραφή τους, συνήθως γίνεται μέσω διαρροών από δημοσιεύματα τα οποία οι ίδιοι προκαλούν και μερικές φορές και με πολύ ακραίες δηλώσεις. Δεν έπαψαν ποτέ αυτοί οι κύκλοι να το κάνουν αυτό και δεν θα πάψουν και σήμερα κατά την άποψή μου. Ωστόσο, σημασία έχει ότι η πλειοψηφία των αξιωματούχων της Ευρώπης θεσμικά ουδέποτε έχουν τεθεί τέτοια ζητήματα προς τη χώρα σαν αυτά που διαραίουν και εμείς ως κυβέρνηση είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πολιτική επί επίσημων δηλώσεων με όνομα τεπώνυμα και με τους θεσμούς και όχι μια πολιτική διαρροών. Το θεωρούμε ότι αυτό όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά τορπιλίζει ακριβώς και δημιουργεί ένα κλίμα σαν αυτό που περιγράψατε, όπως η προσπάθεια αποσταθεροποίησης στην οποία αναφέρθηκα και στο εισαγωγικό μου σημείωμα. Αναφέρθηκα στο εσωτερικό της χώρας, αλλά ισχύει ένα αντίστοιχο και στο εξωτερικό, με το οποίο βρίσκονται τα δύο μέρη σε αγαστή συνεργασία και επικοινωνία. Συγγνώμη, αλλά... Θα κάνετε και οι δύο. Геннадий Мелин, το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ρωσία сегодня. Όσον αφορά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ιράν, είναι γνωστό πότε θα αρχίζονται επανέναρξη των προμήθειων του πετρελαίου, προμήθεια του πετρελαίου στην Ελλάδα. Είτε ακόμα δεν... Πότε θα αρχίσει η προμήθεια του πετρελαίου. Ναι, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω στο ερώτημα αυτό. Δεσμεύομαι να το δω και να σας απαντήσω μέχρι το βράδυ. Κύριε Παπαδημητρίου, από την Αυγή. Όχι εγώ. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη. Μετά. Οκ. Πες το. Όχι. Γιατί είχα πάει από εδώ και είχα πει σε δύο ταυτοχρόνως. Μετά θα έρθω πάλι. Διευκρινιστικά στην ερώτηση του συναδέλφου από την εφημερίδα των συντακτών, θέλω να ρωτήσω ευθέως εάν, επειδή υπήρξε μία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκεί διαθέτουμε ως επίτροπο τον κύριο Αβραμόπουλο, εάν θεωρεί η κυβέρνηση ότι υπάρχουν ευθύνες στον Έλληνα Επίτροπο σε ό,τι αφορά την ενημέρωση της Επιτροπής για την πορεία από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα και τα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση για το προσφυγικό. Πάνω σε αυτό επίσης θέλω να ρωτήσω εάν ο Πρωθυπουργός στην Πενταμερή στο Λονδίνο, στη Σύνοδο για τη Συρία, θα παρουσιάσει στοιχεία ενώπιον του κυρίου Νταβούτογλου, βάσει των οποίων ενδέχεται να εμφανίζεται η Τουρκία ότι κάνει τα στραβά μάτια, όπως πολλοί υπουργοί λένε και επισήμως, στο ζήτημα της αντιμετώπισης των προσφυγικών ροών. Έχουμε ήδη τοποθετηθεί για το θέμα της έκθεσης την οποία περιγράψατε.
ήδη τη θεωρούμε ότι είναι ανεπίκαιρη. Μπλέκεται και το δημοσίευμα, όπως είπαμε πριν. Εμείς απαντήσαμε απέναντι σε αυτό και απαντήσαμε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ότι οι χώρες οι οποίες φροντίζουν για τέτοιου τύπου στάση και που δεν έχει την αποδεκτή, όπως ξέρετε, από όλες τις επίσημες φωνές της Ευρώπης, οι απειλές για διάλυση Σέγγεν, για έξοδο της Ελλάδας από τη Σέγγεν και όλο αυτό το οποίο συζητήθηκε, όλες οι ισχυροί της Ευρώπης και οι θεσμοί έχουν μιλήσει για καμία διάθεση να αλλάξει κάτι με τη Σέγγεν και βεβαίως μίλησαν κυρίως για περισσότερη Σέγγεν. Επομένως, από την πλευρά μας η Ελλάδα έχει κάνει όσα πρέπει και θα πρέπει να πάψουν όλοι αυτοί που για διάφορους εσωτερικούς τους λόγους, εσωτερικού τους κοινού που προσπαθούν να βρουν αποδιαπομπαίο τράγο, θα πρέπει να πάψουν να μιλάνε για την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά για τις πιέσεις οι οποίες πρέπει να ασκηθούν προς την Τουρκία, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε πει δημοσίως και είναι στην ατζέντα, ότι η Τουρκία έχει αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις. Πιστεύουμε ότι και η Τουρκία έχει την πολιτική πρόθεση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της. Υπάρχουν δυσκολίες και εκεί, δεν μπορούμε να μην τις αναγνωρίζουμε. Και πιστεύουμε ότι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα πρέπει να βοηθήσει και με τους αντίστοιχους πόρους και την Τουρκία, προκειμένου, όπως ξέρουμε, το κλειδί του ζητήματος βρίσκεται στη διαχείριση του ζητήματος από την γειτονική μας χώρα. Θα πάω από εδώ τώρα. Δύο ερωτήσεις τελευταίες. Ορίστε. Ναι, μπροστά, μία μπροστά και μία μπροστά πίσω. Ναι. Τσικρικά από την τηλεόραση του Αλφα. Υπάρχει, κυρία εκπρόσωπε, κάποια προσπάθεια το θέμα των κόκκινων στεγαστικών δανείων να πάει λίγο πιο πίσω η επίλυσή του? Εξ όσων γνωρίζω, όχι. Εξ όσων γνωρίζω, είναι στο κομμάτι της πρώτης αξιολόγησης και θα επιληθεί μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο για το οποίο μιλήσαμε. Πάμε σε κύριο πρώτα. Γαλιατσάς από Real FM. Επειδή όπως απαντήσατε την ερώτηση του συναδέλφου, μπορεί να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, επαναφέρω το ερώτημα λοιπόν, αν υπάρχουν ευθύνες στον κύριο, Αβρανόπουλο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Απαρέλειψα να πω συγγνώμη ότι αν καταλογίζουμε, είπε στον κύριο Αβρανόπουλο, συγγνώμη. Δεν ήθελα να το αποφύγω. Ξέχασα απλώς. Η απάντηση είναι όχι. Ωραία. Η απάντηση είναι όχι. Λοιπόν, δεν προσπάθησα να το αποφύγω. Τώρα να έρθω στην ερώτησή μου. Είπατε ότι δεν ευνηδιαστήκατε με το εύρος που θα πάρει η διασυζήτηση στη διαπραγμάτευση και είπατε ότι έγινε και από μέρους σας πρόταση να υπάρξει η συζήτηση για το δημοσιονομικό. Όταν συζητάμε για μεσοπρόθεσμο σήμερα με τους δανειστές, για ποια περίοδο συζητάμε τώρα? Συζητάμε για 15-18 όπως ήταν στις 16-17-18. Το 15 το 19? Έχει παρέλθει. Μήπως θα συζητήσουμε... Τριετές θα είναι. Τριετές θα είναι το μεσοπρόθεσμο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Τριετές. Ειρήνη Σαββοπούλου από το Star Channel. Κυρία Γιώργο Βασίλη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν οι θεσμοί σας έχουν βάλει θέμα κομματικού κράτους και διορισμών και αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα που είδαμε σήμερα ότι έχει διοριστεί ο σύντροφος εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Ο ποιος σύντροφος? Της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Κοιτάξτε. Αυτό είναι εξαιρετικά μεγάλο θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό, σοβαρό για μας και για τη χώρα. Η χώρα πρέπει να πάψει να βρίσκεται στη δίνη ενός πελατειακού κράτους, ενός κομματικού κράτους, το οποίο φρόντισαν με επιστημονικό τρόπο και μαθηματικούς τύπους να στήσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ή και συγκυβερνήσεις. Ήμασταν πάντα απέναντι σε αυτό και θα είμαστε. Αποδεικνύεται λοιπόν από το νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται σήμερα αύριο, το έχετε δει όλοι στη διαβούλευση, ότι είναι ένα νομοσχέδιο ριζοσπαστικό. Θα απαιτήσει αρκετά βήματα, διότι το νομοσχέδιο και μια μεγάλη τέτοια μεταρρύθμιση αντιλαμβάνονται οι πάντες ότι δεν γίνεται επειδή βγήκε ένας νόμος και σε μια μέρα. Είναι πολλά τα πλοκάμια του κομματικού και πελατειακού κράτους, στημένα και δομημένα σε πάρα πολλές θέσεις. Θέλω να πω και από αυτό εδώ, με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης, ότι αυτοί οι οποίοι μας κουνάνε το δάχτυλο για όλο αυτό δεν το δικαιούνται. Οι αθλειότητες πέραν των ορίων, οι οποίες αν έχουν ακουστεί
δεν είναι ικανές να βάλουν εμάς στο ίδιο, να αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο το τι έκανε καθένας εξ αυτών, για τον απλό λόγο ότι πρώτον δεν είμαστε όλοι το ίδιο, έχουμε άλλο σεβασμό στην κοινωνία, αντιμετωπίζουμε με άλλο τρόπο τις μεγάλες αλλαγές που πρέπει να συμβούν σε αυτή την κοινωνία, με τη συμμετοχή της κοινωνίας, με αντιπάλους όλους αυτούς που σήμερα κόπτονται για το πώς είναι διορισμένοι σε γραφείο υπουργού, που σήμερα, ας πούμε, στο παράδειγμα του κύριου Βαναρδάκη είναι 2 σε αντίθεση με τους 51 του κύριου Μητσοτάκη όταν ήταν υπουργός. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα. Δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλο, μόνο για να δώσω ένα στίγμα. Στην κουβέντα αυτή δεν θα μπούμε συμμέτοχοι και θα αποπέψουμε και καλούμε και τον ελληνικό λαό να αποπέψει από πάνω του όλη αυτή τη δυσοδεία τέτοιων δημοσιευμάτων. Πάμε μπροστά. Θέλω να δώσω σε όλους. Πραγματικά θα προσπαθήσω. Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να βάλουμε ένα τέλος, νομίζω, στις επόμενες 1-2. Και θα έχουμε σύντομα την ευκαιρία, ενδεχομένως αυτή την Πέμπτη είναι η μεγάλη απεργία, αλλά να είστε σίγουροι ότι δεν θα είναι κανένας ο οποίος την επόμενη από αυτούς που ρώτησαν σήμερα θα μιλήσω. Θα κάνουν ερώτηση την άλλη φορά. Θα πάμε με σειρά. Εκτός αν έχουμε χρόνο και μπορούμε να το κάνουμε έτσι, να το κάνουμε δίκαια. Σπύρος Σιδέρης, από το ψήσουμε και το χρόνο. Ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ήθελα να ρωτήσω, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Λονδίνο είναι για το προσφυγικό μόνο ή θα υπάρχουν συζητήσεις γύρω από το Κυπριακό, καθώς... Όχι, είναι μόνο για το προσφυγικό, γιατί είναι συγκαλείται για την συμμετοχή και βοήθεια προς τους πρόσφυγες, και εκεί οι χώρες θα καταθέσουν και οικονομική ακόμα βοήθεια για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Λοιπόν, Στρατάκης από τον αυτοδιαχειριζόμενο Flash 96 και το news.gr. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα για το ασφαλιστικό, η κυβέρνηση μένει στην κόκκινη γραμμή περί μη μείωσης των συντάξεων ή εξετάζει το ενδεχόμενο να υπάρξει μια μείωση για συντάξεις κάποιου ποσού και άνω, δηλαδή παραδείγματος χάρη των 1.000 ευρώ. Κοιτάξτε, θα σας θυμίσω ότι αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία πραγματικά θα έχει και αυτή μία διάρκεια χρόνου, καμία μεταρρύθμιση δεν γίνεται με ένα νομοσχέδιο ή σε ένα μήνα, ας πούμε, εφαρμογής. Γι' αυτό θα έχει και μεταβατικότητες και πολλά τα οποία θα συνοδεύσουν το αρχικό νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση έχει μπει με μία πολύ φιλόδοξη πρόταση, η οποία πρόταση έχει χαρακτηριστικά δίκαιου ίσων νόμων, ίσων όρων για όλους τους πολίτες, με ένα ταξικό πρόσημο το οποίο λέει ότι να ελαφρύνει τα κατώτερα και μεσαία οικονομικά στρώματα και να περάσει το βάρος σε αυτούς που μπορούν να αντέξουν το βάρος αυτής της κρίσης και να συνεισφέρουν περισσότερο. Αυτή είναι η λογική του. Εδώ λοιπόν έχει μπει και η κόκκινη γραμμή στο κομμάτι των κυρίων συντάξεων να μην υποστεί καμία μείωση η κύρια σύνταξη. Και αυτό είναι το σχέδιο το οποίο κατατέθηκε και προς τους θεσμούς και έχουμε μπει σε μια άλλη φάση τώρα, η οποία λέγεται φάση διαπραγμάτευσης. Εδώ η μάχη που θα δοθεί είναι σκληρή, με δεδομένη αυτή την κόκκινη γραμμή, όπως και τη γραμμή της Εθνικής Σύνταξης για όλους και πολλά άλλα από τα σημεία του νομοσχεδίου τα οποία έχουμε συζητήσει επανειλημμένως. Σήμερα λοιπόν η προσοχή μας, και πρέπει η προσοχή όλων μας, αντιπολίτευση του κινήματος που βρίσκεται σήμερα στα μπλόκα και στους δρόμους των κινητοποιήσεων, εκτός από το ότι πραγματικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα σε κατάρρευση, που ήταν το ένα μεγάλο μας πρόβλημα. Το άλλο μεγάλο μας πρόβλημα ήταν η δέσμευση που έχουμε αναλάβει από τη Συμφωνία του Καλοκαιριού, το οποίο και πρέπει να υλοποιήσουμε. Αν αυτό το κάναμε απλά, θα έπρεπε να γίνει μια οριζόντια μείωση των συντάξεων. Στήθηκε λοιπόν όλη αυτή η μεταρρύθμιση προκειμένου να γίνει ένα δίκαιο μεταξικό πρόσημο νομοσχέδιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλουμε να αφανίσουμε κανέναν άλλον. Καμία παραγωγική τάξη, καμία επαγγελματική ομάδα, η οποία δεν πρέπει να σταθεί όρθια και μάλιστα να ενισχύθηκε και με άλλους τρόπους. Γι' αυτό και έχει και μια σημασία το ασφαλιστικό σε σχέση με το φορολογικό. Έχει μια σημασία, διότι θα συνδεθούν τελικά το τι βγαίνει από την τσέπη του καθένα, γιατί ο καθένας προφανώς ενδιαφέρεται από τι βγαίνει τελικά από την τσέπη του και πόσα του μένουν.
Επομένως, αυτή η μεταρρύθμιση έχει ένα τέτοιο στόχο. Με αυτή θα παλέψουμε. Θα παλέψουμε σκληρά με όλες μας τις δυνάμεις, προκειμένου, όπως είπατε και στην ερώτησή σας, οι κύριες συντάξεις να μην επηρεαστούν. Τι εννοείς, Μαρίνα μου? Ότι θα επηρεαστούν. Δεν άφησα κανένα παράθυρο, νομίζω. Στη μάχη δεν πας για να τη χάσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ τετριμένο αυτό που λέω, αλλά δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε δώσει μάχες ως κυβέρνηση και έχουμε κερδίσει μάχες, όπως έχουμε κερδίσει και μεγάλη μάχη στη Συμφωνία του Καλοκαιριού, η οποία μας γλίτουσε από μέτρα 20 δις στην τριετία, τα οποία ήταν αναγκασμένη η οποιαδήποτε κυβέρνηση να πάρει. Ας μην ξεχνάμε μερικά πράγματα, δεν είναι τη στιγμή, ωστόσο πρέπει να το θυμόμαστε. Και ότι αυτή τη χρονιά που συζητάμε, μόνο για, για τη χρονιά που διανύσαμε το 2015, 7,2 δις δεν επιβαρύνθηκαν οι Έλληνες πολίτες εξαιτίας αυτής της συμφωνίας του καλοκαιριού. Άρα μερικές μάχες τις κερδίζουμε. Για την προτάσεις ποιες είναι οι τρεις που λέγατε? Θα πάμε αλλού τώρα. Έτσι κι αλλιώς είναι της διαπραγμάτευσης και δεν θα δημοσιοποιηθούν. Ορίστε. Λοιπόν, επειδή είναι διευκρινιστική και έρχομαι σε σένα. Επειδή είναι διευκρινιστική. Να. Και μετά κλείνουμε. Ισχύει, θέλω να διευκρινίσω στη ερώτηση που έκανα στον άδελφο. Καμία μείωση των κυρίων συντάξεων ανεξαρτήτως ποσού αυτών? Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω με βεβαιότητα, πραγματικά, διότι υπάρχουν συντάξεις οι οποίες είναι αρκετά ψηλές. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι συντάξεις οι οποίες είναι αρκετά ψηλές και που δεν θα είχαμε πρόβλημα να μιλήσουμε για μείωση σε αυτές, δεν έχουν μπει ενδεχομένως εξ αρχής, με δεδομένο ότι είναι πάρα πολύ λίγες. Ήρθα. Κύριε Γεροβασίλη, έχουμε ακούσει πολλά και έχουμε διαβάσει άλλα τόσα για τον Τούρκο καναλάρχη. Θα ήθελα να μάθω τι έχει γίνει, αν πραγματικά, τι του είπε ο Πρωθυπουργός, όταν ο Τούρκος εξέφρασε την πρόθεσή του να φτιάξει κανάλι στην Ελλάδα. Και θέλω και μία άλλη απάντηση. Χθες ο κύριος Βούτσης είπε στη Βουλή ότι θα χαθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας δημοσιογράφων, με δεδομένο ότι ο κλάδος της δημοσιογραφίας έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Θα ήθελα να μου πείτε εάν το νομοσχέδιο του κυρίου Παπά διασφαλίζει θέσεις εργασίας των ανθρώπων οι οποίοι θα βρεθούν μετέωροι. Ξεκινάω από το δεύτερο, που το θεωρώ και το πιο σοβαρό γι' αυτό, ότι εσείς που είστε εδώ ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Δεν χρειάζεται να περιγράψω τις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων σας σήμερα. Και με την απειλή όχι μόνο απολύσεων, αλλά ας μην μιλήσουμε για ασφαλιστικά, ας μην μιλήσουμε για συλλογικές συμβάσεις, να μην τα πούμε όλα αυτά. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο διασφαλίζει θέσεις εργασίας. Οποιαδήποτε πρόταση κατατεθεί έχει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας από όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα με τις ελάχιστες και τις συνθήκες γαλέρας πολύ συχνά εργαζομένων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται για να εξασφαλίσει πολλές θέσεις εργασίας και όχι μόνο αυτό, αλλά και με όλα τα εργασιακά δικαιώματα τα οποία οφείλει να έχει ο κάθε σκληρά εργαζόμενος, όπως είναι ο δικός σας κλάδος. Όσον αφορά τώρα το θέμα, και ο κύριος Βούτσης το είπε αυτό νομίζω σε μια κουβέντα που ελεγόταν αν κάποιοι δεν θα ξαναλειτουργήσουν ή άλλοι κάποιοι θα συγχωνευτούν, που αυτό είναι ένα ζήτημα που θα φανεί στην πορεία, δεν είναι δικής μας αρμοδιότητας να δούμε ποιοι. Αυτό θα βγει στους όταν θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Στο άλλο θέμα όσον αφορά αυτό που λέει τη συνάντηση με τον κύριο Τούρκο, με τον κύριο Καναλάρχη, δεν θυμάμαι το όνομά του. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αν έλεγα ένα τυχαίο θα έπεφτα μέσα. Επειδή έτυχε να μην παρούσα. Ήταν μια συνάντηση σε ένα διάδρομο μετά από τον αγώνα που ήταν Εθνική Τουρκία και Εθνική Ελλάδος, στον οποίο είχαμε πάει.
Κάποιοι άνθρωποι πριν τη συνάντηση με τον κύριο Νταβούτογλου ήταν σε αυτή την είσοδο. Διάφοροι άνθρωποι, δεν μπορώ να θυμηθώ, έγιναν συστάσεις. Μεταξύ των οποίων έγινε και μια τέτοια σύσταση. Ένας κύριος ο οποίος έχει μέσα επικοινωνίας στην Τουρκία. Ο ίδιος είπε ότι, ξέρετε, έχουμε μιλήσει με κάποιους Έλληνες. Έχει μιλήσει ο ίδιος δηλαδή με κάποιους Έλληνες, διότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για το θέμα των ραδιοτηλεοπτικών αδειών. Ο Πρωθυπουργός απάντησε, ναι, θα υπάρξει ένας παγκόσμιος ένας διεθνής διαγωνισμός με όρους οι οποίοι και τα λοιπά θα ακολουθήσει. Αυτό ήταν όλο και εκεί βγήκε μια φωτογραφία, όπως όλες οι φωτογραφίες οι οποίες βγαίνουν όταν με κάποιον κάνεις μια χειραψία σύστασης. Τίποτε άλλο δεν... Ορίστε. Δεν μοιράσα τα δύο. Δεν θα το ξεκινήσαμε εκείνη την ημέρα από την Εθνική Ελλάδα της Τουρκίας. Μπορεί να μην ήταν και γούρικο. Κυρία Γεωργοβασίλη, συγγνώμη, επειδή είπατε. Μισό λεπτό σε αυτό, ναι, μια διευκρίνηση. Επειδή είπατε ότι είπε ο Τούρκος ότι έχει μιλήσει με κάποιους Έλληνες. Τι καταλάβατε. Ότι ο Τούρκος έχει μιλήσει με κάποιους Έλληνες. Καναλάκες. Προφανώς. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να. Μία τελευταία, έλα. Για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων και ειδικότερα για τον ΟΛΠ. Υπάρχει μια διάσταση απόψεων μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και κυβέρνησης. Το ΤΑΙΠΕΔ λέει ότι είναι ολοκληρωμένη διαδικασία, ο διαγωνισμός έχει τελειώσει. Ο κύριος Δρίτσας αφήνει πολλά ανοιχτά παράθυρα για επαναδιαπραγμάτευση και πολλά ακόμα. Τι ισχύει τελικά και άμα ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Δρίτσας, αν έχουν ενημερωθεί οι θεσμοί γι' αυτό, δεδομένου ότι είναι δεσμευμένες. Ισχύουν και τα δύο. Και δεν είναι σε αντίθεση το ένα με το άλλο. Διότι όπως ξέρετε και όπως έγινε και σε όλα και τα μεγάλα έργα τα οποία συνεχίζονται αυτή την εποχή όπως ξέρετε, η κυβέρνηση έχει μπει σε επαναδιαπραγμάτευση και με κλεισμένες συμφωνίες για προσπάθεια βελτίωσης όλων αυτών των κανόνων και μάλιστα ας πούμε στο κομμάτι των αυτοκινητόδρομων του κ. Σπρίτζη έχει υπάρξει και πολύ μεγάλη επιτυχία με νούμερα τα οποία είναι συγκλονιστικά, αλλά θα ήταν καλό να σας τα δώσει ο αρμόδιος υπουργός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε συχνά. Ελπίζω να ήμουν χρήσιμη. Καλή υπόλοιπη μέρα. Παρακολουθήσαμε την ενημερωτική.